Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, το μεγάλο κακό γίνεται από τα σούπερ μάρκετ. Πέφτουν θεοί και δαίμονες πάνω όσον αφορά την τιμή να την κρατήσουν πολύ χαμηλά. Το μεγαλύτερο έγκλημα γίνεται από τα σούπερ μάρκετ, από τις αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων. Βλέπουμε, επειδή έχουν σήμερα σαν κράχτη, θα έλεγα, το αρνί και το κατσίκι, θέλουν να διατηρήσουν πολύ χαμηλή την τιμή έναντι στη λιανική που πουλιέται σε ακρεοπολία, και βλέπουμε οι τιμές φέτος όσον αφορά τιμή του παραγωγού που το πήρα, που το έχουν διαθέσει, είναι εξευτελιστικές. Διότι το κόστος των ζωοτροφών έχει εκτιναχθεί. Έτσι. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει ρευστότητα στον κτηνοτρόφο. Οι κτηνοτρόφοι είναι σε απελπιστική κατάσταση. Οι στιγμές που ζουν είναι δραματικές. Αν κάνετε μια επίσκεψη σε όλους τους κτηνοτρόφους που όπου έχει κτηνοτροφικές μονάδες, το πρώτο που θα σας πούνε είναι ότι θέλουν να τα παρατήσουν να φύγουν. Έχει πρόβλημα υποσιτισμού των ζώων, έτσι, διότι δεν υπάρχουν χρήματα σήμερα να αγοράσουν ζωοτροφές και βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Όσον αφορά το κράτος, στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Φωνή βοόντος εν διαιρήμου. Δυστυχώς όμως και φέτος, μετά από αυτές τις ξεφτελιστικές τιμές κυριολοκτώ, και με αυτά τα παιχνίδια σήμερα που γίνονται από τα πολυκαταστήματα για να κρατήσουν πάση θυσίας χαμηλές τις τιμές στα αμνοερήφια, την πληρώνει ο κτηνοτρόφος. Δυστυχώς το κράτος δεν μεριμνεί και δεν βλέπουμε ότι η κτηνοτροφία καταστρέφεται. Για πραγματικότητα, από τα 5 ευρώ που πωλείται το κιλό στο κατσίκι, πόσα ευρώ βγάζει ο κτηνοτρόφος, θα πούμε λαϊκά, και πόσα ευρώ βγάζει ο έμπορος που το πουλάει μετά? Κοιτάξτε να σας πω ένα παράδειγμα, πόσο χρειάζεται σήμερα ένα κατσίκι ελευθέρας βοσκής. Χρειάζεται 100 ημέρες για να γίνει 10 κιλά. Όταν λέμε 100 ημέρες, από ένα κιλό γάλα να τρώει είναι 100 ευρώ, έτσι. Τώρα, θα πουλήσει αυτός με 5 κιλά, με 5 ευρώ και 4,5 που τα πήρανε, θα βγάλει 45 ευρώ, θα βάλει και από την τσέπη του ο άνθρωπος. Άρα είναι μέσα με το κεφάλι. Τώρα, όσον αφορά τώρα το κόστος σήμερα ενός κιλού αρνιού, είναι γύρω στα 7 ευρώ. 6 με 7 ευρώ. Φαντάζεστε τώρα, όταν πουλάει ο κτηνοτρόφος 6 ευρώ και 5 ευρώ είναι μέσα. Όσον αφορά το αρνί, θέλει 50 μέρες. 50 μέρες με 1 ευρώ το κιλό που είναι το γάλα, το δίνει 50 ευρώ μόνο από γάλα, χώρια τις ζωοτροφές τις άλλες. Αυτός θα έρθει το αρνί, θα το φέρει 10 κιλά και θα πάρει 45 και αυτός ευρώ. Άρα είναι μέσα με το κεφάλι όλοι οι κτηνοτρόφοι. Ζούνε δραματικές στιγμές και δεν υπάρχει σήμερα έλεγχος από το κράτος όσον αφορά, διότι ο κτηνοτρόφος πουλάει φτηνά, αλλά εδώ στην Ελλάδα γίνεται ο καταναλωτής να το παίρνει 2 φορές και 3 φορές επάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπει σήμερα λιανικό σε ακρεοπολία 10 ευρώ κατσίκι και 11 ευρώ αρνί, όταν πουλάνε αυτοί 5. Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά.